Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό. Κοιμήθηκε το 1961, έγινε Άγιος επίσημα το 1995. Ουσιαστικά είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος και είναι επίσημα Άγιος και αρχιερέας και ιατρός. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Να πω πως όπως κάθε Κυριακή έχουμε τη χαρά να έχουμε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του. Μαζί μας σήμερα βρίσκεται ο πατέρας Ανδρέας, είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Ματθαίου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρ Ανδρέα. Καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Καλή δύναμη. Να πούμε, μιλούμε για τη ζωή του, ποιος ήταν, να τον γνωρίσουμε και ήθελα εισαγωγικά να μας πείτε λίγο. Ποιος ήταν ο Άγιος, πότε γεννήθηκε, πότε κοιμήθηκε και γιατί ξεχώρισε τόσο πολύ στη ζωή της σύγχρονης Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας πάντοτε είναι ένα εργαστήριο αγιότητος και γι' αυτό δεν μας παραξενεύει αν ήταν παλιότερες εποχές ή σημερινή. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, επίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κρυμαίας, γεννήθηκε το 1877, τον Απρίλιο. Μάλιστα. Σε μια πολύτεκνη οικογένεια της Ρωσίας και από τα παιδικά του χρόνια ξεχώρισε ιδιαίτερα από τους συνομιλίκους του με την σύνεση και την φιλομάθειά του, την αγάπη του προς τον Χριστό στην Εκκλησία του και το ενδιαφέρον του να προσφέρει τα πάντα για τον πλησίον, για τον συνάνθρωπο. Ενώ οι συνομιλικοί του συχνά κοντά ασχολούταν με τα πράγματα κοσμικά, αυτός απεσύρετο λίγο και ασχολήθηκε πολύ με το σχέδιο και την ζωγραφική. Α, μάλιστα, ναι. Ζωγράφισε πολλούς πίνακες με φυσικά ετοπία, μέρη, εννοείται, ναι. Αλλά και προσωπογραφίες. Το έκαναν εντύπωση οι απλοϊκοί άνθρωποι της Ρωσίας της εποχής εκείνης. Και σκοπός του και μέλημά του ήταν πώς να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Σαν καλός μαθητής ασχολήθηκε, φοίτησε για ένα χρόνο στη νομική σχολή της, του Κιέβου. Αρίστευσε, αλλά έβλεπε ότι αυτό δεν τον εξέφραζε και δεν ήταν το όνειρό του και δεν τον ανέπαβε. Βλέποντας την φτώχεια και την δυστυχία των ανθρώπων, αποφάσισε να παρακολουθήσει μαθήματα ιατρικής και σαν μέλισσα ρούφηξε όλη την επιστήμη της ιατρικής, μελετώντας, πολλές φορές ζωγραφίζοντας τα όργανα του ανθρώπου που είχε αυτή την κλίση για να κάνει σχέδια και πορτρέτα και εξελίχθηκε ένας μεγάλος γιατρός και πάντοτε προσευχόμενος, ναι, με την εικόνα της Παναγίας σαν βοήθεια και σαν επίκληση της χάριτος της Παναγίας, αφού έγραφε πάνω στο τραυματισμένο σώμα ένα σταυρό, επενέβαινε σε λεπτότατες χειρουργικές επεμβάσεις και θεράπευε ακόμα και τυφλούς με την ιατρική του επιστήμη αυτή και με τη χάρη της Παναγίας. Αργότερα, όταν νοσήλευσε εκεί αρρώστους πολλούς, έτυχε να νοσηλεύσει έναν αρχιερέα της Ρωσικής Εκκλησίας και εδέχτηκε την κλίση «Εσύ πρέπει να γίνεις ιερέας». Αυτό το πήρε σαν κάλεσμα από τον Θεό και ένα χωρίο που είχε διαβάσει από το Ευαγγέλιο ότι ο θερισμός πολλής και οι εργάτες ολίγοι, το δέχτηκε σαν κάλεσμα του Θεού. Σε λίγες μόλις μέρες πήρε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και ενώ έγραφε μια διατριβή για τα ποιώδη νοσήματα, ναι, και σκέφτηκε ότι αυτό πρέπει να το υπογράψει ένας, ο συγγραφέας του να είναι αρχιερέας. Και σε λίγο καιρό εξελέγει από την Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας να διαπημάνει την Επισκοπή Σεβαστοπόλεως.
Κριμαίας, Σεβαστοπόλεως και Κριμαίας. Συμφεροπόλεως. Έτσι γνωρίζουμε τον τίτλο, Συμφεροπόλεως. Ναι. Από τότε άρχισε το μαρτύριό του με την κοσμική εξουσία του κράτους του, γιατί του απαγόρευσαν να έχει αρχικά την εικόνα της Παναγίας στο χειρουργικό θάλαμο. Διώχτηκε 3 φορές στη ζωή του. Είχε έρθει το κομμουνιστικό καθεστώς πλέον. Ναι, εκεί που ήταν... 1917. Και τότε θεωρήθηκε σαν εχθρός του λαού και διώχτηκε με πολλούς τρόπους και πέρασε δύσκολα στις αποστολές αυτές τις εξορίες του. Όποιος διαβάσει τα σύγχρονα βιβλία που έχουν γραφτεί βρίσκει ένα αληθινό αστέρι της Εκκλησίας να φωτίζει, να γίνεται φωτεινός οδοδείχτης για κάθε άνθρωπο που θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού εν υπακοή και εν προσφορά προς τον πλησίον και στον συνάνθρωπο. Η ζωή του απλότητα, την χαρακτηρίζει απλότητα και προσφορά. Γνωρίζουμε βέβαια, ήταν έγκαμος. Αρχικά γιατρός έγκαμος, νοσηλεύτηκε τη σύζυγό του, τη λέγανε Άννα. Ναι. Και ήταν μια νοσηλεύτρια που τη χαρακτήριζε έτσι η φιλανθρωπία της και η προσφορά της προς τον ασθενή. Απέκτησε παιδιά που κανείς θα έλεγε ότι θα γινόταν και σαν εμπόδιο στην υπόλοιπη ζωή του. Ναι. Μετά από λίγα χρόνια η γυναίκα του απεβίωσε από μια λοιμώδια ασθένεια. Τα παιδιά του τα ανέλαβε να τα ανατρέψει μια άλλη γυναίκα, η Σοφία. Και αυτός αγωνίστηκε να στηρίξει την Εκκλησία του Χριστού που στις μέρες του και στον τόπο του εδιώκετο και εχλεβάζετο εν πολλής. Ναι, ακριβώς επειδή αγαπούσε την Εκκλησία, ναι. Είχε βάλει το ράσο, ήταν... Ναι. Κανείς δεν ήθελε να βλέπει έναν... Ήταν τόσο απροετοίμαστος να γίνει ιερέας που δανείστηκε άμφια και ράσα για να δεχτεί το κάλεσμα του Θεού και να μπει στις τάξεις της Εκκλησίας. Πατέρα Ανδρέα, να σας διακόψω, ναι. Έχουμε μια τηλεφωνική, ναι, γραμμή και να επανέλθουμε. Είναι μαζί μας ο πατέρας Ευάγγελος Παπανικολάου, είναι ιατρός. Πατέρα Ευάγγελε, καλησπέρα από την Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή εσείς είστε και ιεραπόστολος, είστε και γιατρός. Ναι. Σίγουρα ο Άγιος Λουκάς είναι ένα πρόσωπο σύμβολο, θα έλεγα. Μάλιστα. Από τη ζωή του. Ναι. Τι θα ξεχωρίζατε κυρίως? Και να μας πείτε και κάποια σημεία πολύ θαυμαστά από το βίο του. Κοιτάξτε, εσείς οι χριστιανοί φέρνουν όλο θαύματα και θαυματουργίες από τους βίους των Αγίων. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω οι βίοι των Αγίων έχουν κάτι μυστικές στιγμές που είναι πολύ βοηθητικές σε όλους μας και σε όλες τις ψυχές. Ο Άγιος τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από αυτούς που τον δίωξαν. Δεν τον δίωξε μόνο η πολιτεία, τον δίωξε και η μορφή της Εκκλησίας της εποχής εκείνης, που ήταν διπλή. Ήταν η λεγόμενη ζωντανή Εκκλησία, μια Εκκλησία που κατασκεύασε το ίδιο το κόμμα. Και τον δίωξαν ακόμα και άλλοι συνεργάτες τους. Είχε τόσους πολλούς, να μην πω τη λέξη ρουφιάνους, αλλά στην Κρήτη είναι ωραία αυτά, έτσι είσαστε ευθύς και τα ακούτε αυτά. Είχε τόσους πολλούς καταδόντες, που και ο διάκος τον κατέδιδε και του λέγε: ρε διάκο, του λέει, δεν πιστεύω να με καταδίδεις και εσύ. Όχι, λέει, σεβασμιότατε. Και μετά από όταν πια είσαι ελευθερωτικά τα πράγματα, είδε ότι μεταξύ αυτών που τον παρακολουθούσαν ήταν και ο διάκος. Δεν έχει εκεί σημασία, σημασία έχει το εξής. Τόσο πολύ τον ταπεινώσανε, τον ενοχλήσανε, τον πιέσανε κτλ. Που ενώ τους νικούσε όλους, ένας κομματικός, νομίζω ο Κύροφ, ήταν υπουργός του Στάλιν. Τον πλησίασε με τόσο ευγένεια και με τόσο ωραίο τρόπο και του είπε: εσείς σεβασμιότατε, είστε ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας καθηγητής μεγάλος, έχετε κάνει αυτές τις λοιμώξεις, έχετε κάνει αυτό το βιβλίο. Και τον είπε, του είπε πάρα πολλά. Θα σας δώσουμε να κάνετε ένα ερευνητικό κέντρο και τα λοιπά και αυτά. Και τον άρχωσε, ναρκώθηκε. 4,5 χρόνια
Έβγαλε το ράσο, αδελφοί μου, πατέρες εκεί, νομίζω κάποιος παππούλης μίλαγε προηγουμένως, για 4,5 χρόνια ναρκώθηκε. Τι έπαθε? Είπε, τον είχαν αρχιερέα σε σύνταξη για τις ταλαιπωρίες που τραβούσε. Έβγαλε το ράσο, λέει, δεν πειράζει, θα είμαι καθηγητής χωρίς το ράσο. Ενώ επί όλα του τα χρόνια της ζωής του αγωνιζόταν και έλεγε, δεν το βγάζω το ράσο. Ναι. Θα μιλάω με το ράσο, θα ξέρετε ότι είμαι Ορθόδοξος Επίσκοπος. 4,5 χρόνια ο Άγιος σιγά 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 γονάτισε από τα βάσανα, γονάτισε από τις θλίψεις, γονάτισε από τις στεναχώριες, γονάτισε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Πρέπει να ξέρουμε όλοι, όλοι, ότι μπορούμε να γονατίσουμε και να μην φέρουμε κανέναν άνθρωπο σε τέτοια κατάσταση που να τον κάνουμε να γονατίσει. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Όχι. Ακούστε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Άγιος από την ημέρα που το έπαθε αυτό, όλες οι εγχειρήσεις του άρχισαν και αποτύκαιναν. Δηλαδή τώρα έχουμε θαύμα από την ανάποδη μεριά. Ναι. Ενώ όλες οι εγχειρήσεις με τη βοήθεια του Θεού, όταν ήταν αρχιερεύς και λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε. Όταν ήταν λοιπόν αρχιερεύς και λειτουργούσε κλπ, όλες οι εγχειρήσεις πηγαίνανε ρολόι. Μετά, για 4,5 και παραπάνω μπορώ να σας πω, χρόνια έμεινε σε ένα σκοτασμό. Και όσο περνάγαν τα χρόνια, ο Άγιος τόσο σκοτίνιαζε. Ναι, να ναι. Σας πω και ένα γεγονός που ίσως δεν το ανοίξουν οι Χριστιανοί, αλλά δεν πειράζει, ας το ξέρουμε αυτό. Επειδή ζούσε ο καημένος, αυτό που περιποιόταν και τα λοιπά, και είχε τόσο σκοτίνιαζε η καρδιά του, που είπε μια μέρα, ας πάω κι εγώ, ας πούμε, να γλεντήσω κάπου σε άσχημο μέρος. Και ετοιμάστηκε, είχε βγάλει τα ράσα. Δεν τα φοράει τα ράσια εκείνο το χρονικό ολόκληρο που σας είπα. Είναι σημαντικό. Βλέπετε τη σημασία έχει το ράσιο. Είναι σημαντικό το ράσιο. Λοιπόν, και κατέβηκε τα σκαλάκια του σπιτιού του, 13 σκαλάκια ήταν. Κατέβαινε σιγά σιγά για να πάει εκεί που δεν θέλω να πούμε τη λέξη. Λοιπόν, και μόλις κατέβηκε το 13ο σκαλί, τα τόσα σκαλάκια, 10-12 ήταν. Λοιπόν, ακούει μία φωνή μέσα στην καρδιά του που του λέει, βρε Λουκά, πώς πας να πικράνεις το πνεύμα του Άγιο. Πού πας βρε Λουκά μου, εγώ σε κάλεσα να γίνεις επίσκοπος, εγώ σου είπα μός και τα αρνία μου, εις αγάπης αντέβηξη, εγώ είμαι ο Χριστός, πού πας βρε Λουκά να πικράνεις το πνεύμα του Άγιο, όσο να μου πικράνεις το πνεύμα του Άγιο. Αυτό ήτανε, γυρίζει ξανά, ανεβαίνει σκαλιά πίσω και γίνεται πάλι ο Λουκάς τον πριν 4,5 χρόνια. Κατάλαβε ότι αυτό ήταν ένας πειρασμός του διαβόλου, γιατί γύρισε λίγο παραπάνω από την ιατρική από ό,τι είχε την αγκαιροσύνη. Και επειδή τον είχε διώξει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό να το κρατήσουν οι Χριστιανοί και όλοι σας να το κρατήσετε. Τι σημαίνει ένας Άγιος? Δεν είναι ένας Άγιος επειδή έκαμε τις νηστείες ή πένινε ή έκαμε βάσανα. Είναι ένας Άγιος σε κάποιες στιγμές μυστικές που μπορούμε να τον πάρουμε όλοι. Αυτός αγωνίστηκε να μην του πάρει. Και επειδή ξέρει αυτές τις στιγμές, είναι συμπαθής προς εμάς, σε όλους τους χριστιανούς είναι συμπαθής, γιατί γνωρίζει πώς εμείς όλοι γλιστράμε, όπως κόνεψε να γλιστρήσεις κι αυτός. Ναι. Αυτό. Πατέρα Ευάγγελε, την ίδια ώρα ο άνθρωπος ήταν και οικογενειάρχης, έχουμε κάποιες πληροφορίες για πώς ήταν ως πατέρας, ως παιδαγωγός με τα παιδιά του. Κοιτάξτε να δείτε, ο Άγιος είχε 4 παιδάκια όταν πέθανε η γυναικούλα του, επειδή δεν τον άκουγε. Ο παππούλης που μίλησε, δεν ξέρω, γερέψει, ήταν... Ο πατέρας Ανδρέας είναι εδώ, ναι. Ο πατήρ Ανδρέας, δεν ξέρω ποιος πατήρ Ανδρέας είναι στην Κρήτη. Είναι στον Άγιο Μαρθαίο του Ηρακλείου. Α, του Αγίου Μαρθαίου, ναι. Τα λέει στρογγυλά ωραία γλυκά ο πατήρ Ανδρέας. Παπανδρέα μου, όταν είπε στη γυναίκα του, μην τη φέρεις αυτή την κουβέρτα, γιατί αυτή η κουβέρτα έχει το θάνατο μέσα στο σπίτι μας, η γυναίκα του, η καλή Άννα η γιατρίνα, η νοσοκόμα, το του λέει είναι της αδελφής μου η κουβέρτα και δεν θα μου τη βγάλετε εσύ έξω. Βρε παιδί μου, τη λέει, αυτή η κουβέρτα σκέπαζε έναν που πέθανε από φυματίωση. Θα μας φέρει στο θάνατο μέσα στο σπίτι. Δεν τον άκουσε. Ναι. Πολλές φορές λοιπόν και εμείς δεν ακούμε τους γιατρούς σε πολλά θέματα. Αυτό είναι και γενικός, είναι μια υποδειξούλα. Να το ξέρετε αυτό. Δεν τον άκουσε τον καημένο τον Άγιο. Και αρρώστησε αυτή. Και του εκοιμήθηκε και του άφησε 4 παιδιά. Τι να κάνει τα 4 παιδιά ένας άνδρας που δεν ήταν ακόμα παπά, να ξέρετε, και δεν είχε παπάς. Ναι. Λοιπόν, ήταν μετά έγινε. Ναι. Λοιπόν, 4 χρόνια, του άφησε 4 παιδιά. Τι να τα κάνει τα 4 παιδιά, νομίζω το πρώτο ήταν ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ήταν 9 χρόνια. Λοιπόν, τα άλλα ήταν πιο μικρά.
και παρακάλαγε τον Θεό και λέει: τι να κάνω εγώ αυτά τα τέσσερα παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσω, πώς θα πηγαίνω να δουλεύω, τι θα τα κάνω με τα παιδιά. Και τότε τον εφώτισε το Πνεύμα του Άγιο και βρήκε μια κυρία η οποία ήταν μια πολύ καλή ύπαρξη. Δεν είχε παιδιά, είχε πεθάνει ο άντρας της και Σοφία τη λέγανε. Και πάει και της λέει: ρε Σοφία μου, μήπως θα ήθελες. Δεν θα σε παντρευτώ. Μήπως θα ήθελες να δεις το σπίτι μου, να αναλάβεις αυτά τα τέσσερα παιδιά. Θα ζούμε σε διαφορετικό τρόπο μεταξύ μας. Και αυτή απεδέχθη. Του λέει: άφησε με δύο μέρες, το σκεφτώ. Και το απεδέχθη. Και έτσι, λοιπόν, τώρα τα παιδιά του όλα τον είχαν άχθη. Γιατί. Α, μάλιστα. Βέβαια τον είχαν άχθη. Γιατί δεν είχαν πατέρα. Ναι, όταν τα παιδιά θέλανε τον πατέρα στήμου, ο πατέρα ήταν στις εξορίες. Όταν τα παιδιά θέλανε τον πατέρα να τους βοηθήσει, τα μεγάλωνε η Σοφία. Τα περισσότερα παιδιά, ήταν τα καθεδάκια τα καημένα αυτά, δεν είχαν πατέρα, γιατί ήταν στην εξορία. Και τους τα λέγανε πολλές φορές. Μάλιστα, ένας γιος του, ο μεγάλος, θέλει να γίνει γιατρός. Και του γράφει ένα γράμμα, λέει: μπαμπά, να μου δώσεις την ευλογία. Όλες τις εξορίες ήταν. Να μου δώσεις την ευχή να γίνω γιατρός. Δεν είσαι εσύ γιατρός, του λέει. Γιατί οι γιατροί, να τα ακούσουν όλοι, όλοι μας εμείς το συνάφημα και γιατρός εγώ. Ναι. Οι γιατροί, λέει, πρέπει να έχουν πολύ βαθιά αγάπη στο συνάνθρωπό μας. Εσύ, παιδάκι μου, τόσα χρόνια που σε ξέρω και από ό,τι μου γράφει η κυρία Σοφία που σε μεγαλώνει και από ό,τι μου γράφει η γιαγιά σου και τα λοιπά, δεν σε βλέπω να έχεις αγάπη για τους ανθρώπους. Άρα να μην δίνεις, διότι άμα θα γίνεις για τη δόξα και για κάτι άλλο και όχι γιατί πρέπει, θέλεις να προσφέρεις διακονώντας τους αδελφούς. Γιατρός έγινε αυτός ο τέλος. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω, ο Άγιος με τι αυστηρότητα ακόμα και στα γράμματα εδίδεσε τα παιδιά του ότι πρέπει να είναι κατά τύπον Χριστού. Και του έλεγε να μην ξεχνάς ποτέ ότι είσαι γιος ενός αρχιερέως. Ξέρεις τι βαθύ είναι αυτό. Εμείς δεν το έχουμε αυτό στην πατρίδα μας να είναι κάποιος ιερέας. Είναι πολύ σπάνιο αρχιερέας, έστω και εν χειρία. Δεν το έχουμε. Ναι, δεν το έχουμε αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν και στα παιδιά ήταν μεγάλος ο σταυρός αυτός. Διότι εγκυμήθη η μητέρα. Ο πατέρας πήγαινε στις εξορίες για τον Χριστό, αντιλαμβάνεστε. Επίσης, όταν τον είχαν κοντά, πάλι τον ήταν κατακαιρματισμένος ο πατέρας. Είναι αυτό ένα βάσανο που πολλές φορές περνάνε τα παιδιά των ιερέων. Των ιερέων, διότι ο ιερέας δεν ανήκει μόνο, ανήκει στην οικογένειά του βέβαια, αλλά ανήκει και σε όλο το λαό. Και είναι δύσκολη η ισορροπία μεταξύ της οικογένειας, των παιδιών και του λαού. Έτσι. Ναι, αλλά ναι, στο ναι. Τέλος τι έμεινε, έμειναν τα εγγόνια του Αγίου, έμεινε αυτή η χάρη του Αγίου σε όλη την οικογένεια. Και όταν πήρε και το βραβείο Λένιν, Στάλιν, του δώσανε 200.000 ρούβλια δώρο. Το βραβείο του 170.000 τα γύρισε στο, τα 130.000, δηλαδή 130.000 ρούβλια, τα γύρισε στο Στάλιν και του είπε: σε ευχαριστώ. Να τα δώσει στα ορφανά του πολέμου. 70.000 θα κρατήσω εγώ. Ναι. 10.000 τα κράτησε για τα παιδιά του και τους τα έδωσε για να επιζήσουν. Ναι. Και τις 60.000 τις μοίρασε στην Εκκλησία. Να, η αναλογία την είπατε. 10 προς 60. Ναι. Ούτε περισσότερο. 130.000 τα ορφανά, 60 στους φτωχούς και 10.000 για την οικογένειά του. Αυτή είναι η αναλογία ενός πραγματικού Ορθοδόξου παπά και αρχιερέως σε σχέση με την οικογένειά του. Έτσι πρέπει να καταλάβει. Επίσης, πατέρα Ευάγγελα, αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά και το περιστατικό με τη γυναίκα, η Φυματίος, ότι πρέπει να ακούμε τους γιατρούς, παρότι υπάρχει η χάρης, με τα παιδιά του τα θέματα και είπατε στην αρχή ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ζητούν θαύματα, ενώ είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει τον Άγιο. Να μας το σχολιάσετε λίγο αυτό. Εμείς λέμε σημεία, κάποια σημεία από τη ζωή του. Κάποιο σημείο πρέπει να προσέξουμε από τον Άγιο, έχετε να μας καταθέσετε. Του πρώτο, πρέπει να σας ξαναπώ. Το πιο μεγάλο πράγμα είναι ότι ο Άγιος γονάτισε σε μια στιγμή της ζωής του. Και άρα, προσέξτε, ομοιοπαθές περιέχει σώμα. Δεν ήταν κάτι ένας εξωγήινος άνθρωπος που κατάφερε τα πάντα. Αυτό είναι σημείο για μας τους χριστιανούς. Πολύ μεγάλο σημείο της εσωτερικής ζωής. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Δεύτερο, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα σε σημείο, δηλαδή επί θαύματα. Το θαύμα δεν είναι μόνο να σε κάνω καλά και έκανε και διάφορες χειρουργίες και τα εδά και γυρίστηκε και πηγαίνανε και τα λοιπά. Αλλά ο Άγιος βασικά έκανε θαύμα το εξής μέσα στις φυλακές, έπαιρνε ψυχές που ήσανε κοράκια και τα έκανε αγγέλους. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πράγμα. Επισκέφθηκε τον Άγιο η γυναίκα του Μαξίμ Κόρκη. Η γυναίκα του Μαξίμ Κόρκη μοίραζε στους κρατουμένους
γούνες, γιατί έκανε πολύ κρύο. Ναι. Και η γυναίκα του Μαξίμ Γκόρκη έδωσε μια γούνα στον Άγιο, γιατί ο Άγιος ήταν από με τα σόβαρκα του. Έτσι τον σηκωτό τον είχαν πάρει και κρύο, του τούριζε. Και όπως ο Άγιος πήγε από τον ένα θάλαμο στον άλλο, βρήκε είδε έναν άλλο κρατούμενο παιδί σχεδόν, τον οποίο τον είχαν μέσα στο νερό με 7 γόνατα. Mm. Και ο Άγιος έβγαλε τη γούνα και την έδωσε σε αυτόν που τουρτούριζε. Από εκείνη την ημέρα σε όλη τη φυλακή στεκόντουσαν προσοχή όλοι. Και ακόμα και οι εγκληματίες είχαν τον Άγιο για Άγιο εκεί μέσα. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον ενοχλούσε. Γιατί τι είδανε, ότι ο Άγιος δεν λέει, αλλά πιστεύει για την πράξη. Καταλάβατε, στερεί. Ναι. Και μετά μαζέψαν όλοι αυτοί εκεί πέρα και του φτιάξανε μια γουνίτσα από όλα τα κομματάκια που του είχε περισσέψει από παλιορούχα δικά του και του τα δώσανε του Αγίου. Ένα πολύχρωμο ρούχο να φοράει δηλαδή. Καταλάβατε, οι ίδιοι οι κρατούμενοι, επειδή αυτό το καλό του το ρούχο που του έδωσε η γυναίκα του Μαξίμ Γκόρκη και σε άλλους κρατημένους, το έδωσε σε έναν που δεν είχε τίποτα. Αυτό για μένα είναι σημείο. Αυτά είναι θαυμαστά γεγονότα. Το λέτε πολύ χαρακτηριστικά. Και πώς πρέπει να δούμε τον Άγιο, αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα με πολύ χαρά. Να σας πω, είμαι πολύ κουρασμένος, από τη φωνή μου έχει κλείσει από τις πολλές ομιλίες. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, είναι από τους μεγαλύτερους Αγίους. Ναι. Πρέπει να καταλάβετε, είσαι ελληνική ρίζα και γι' αυτό τον αγαπάνε τόσο πολύ οι Έλληνες. Δεν είναι. Επίσης να θυμάστε κάτι, ναι, ότι η πρώτη μάχη που έδωσε ο Άγιος όταν ήταν παλικάρι 17 χρονών ήταν όταν οι συμμαθητές του, κοροϊδεύσανε έναν Εβραίο. Και μόλις τον κοροϊδέψανε, ο Άγιος που ήταν αμήλυτος, το μικρό παιδάκι ήταν μαζωμένο, δεν ήταν. Ναι, λοιπόν, ναι, ο Άγιος το υπερασπίστηκε τον Εβραίο μέχρι θανάτου. Και επίσης όταν ο Στάλιν αποφάσισε, να το θυμάστε αυτό, αποφάσισε να εκροσίσει την Κρυμαία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ναι, αυτό. Ήθελε σόλη και καλά η Κρυμαία, ήταν μια μεγάλη κερσόνη, όσο ξέρετε τώρα, γιατί άφησε και τον σημερινό θεμάτο μετά. Λοιπόν, και απεφάσισε να την εκροσίσει, δηλαδή να γίνει μόνο Ρώση να είναι. Απεφάσισε λοιπόν να διώξει τους Έλληνες, απεφάσισε να διώξει τους Εβραίους, απεφάσισε να διώξει. Ο Άγιος έκανε εντονότερες διαμαρτυρίες και είπε: θα αφήσετε την σύνδεση του πληθυσμού όπως είναι, γιατί δεν είμαστε οι Ρώσοι μόνον, δεν είναι ρωσικό. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί συζούσαν με αγάπη και όλοι προσφέρανε και είναι. Και είναι από αυτούς που αρνηθήκανε να εκροσιστεί η Κρυμαία. Μάλιστα. Και ένα άλλο. Ναι. Να το ξέρετε και αυτό. Ναι, ναι. Ο Άγιος όταν έγινε μία σύνοδος το 1948 στη Μόσχα και την έκανε ο Στάλιν και ζήτησε να έρθουν όλοι οι αρχιερείς, οι πατριάρχες από εκείνης εκείνης για να κάνουν μία σύνοδο όπως ήθελε να την πει η Οικουμενική, αλλά δεν δεχόταν ο κόσμος την Οικουμενική. Έκανε μία σύνοδο την οποία ήθελε να δώσει τον τίτλο, ακούσα το κι αυτό, Οικουμενικός στο Μόσχας. Μάλιστα. Τι είπε ο Άγιος, εγώ σε τέτοια σύνοδο δεν πάω. Δεν έρχομαι εγώ να αναγνωρίσω κάτι και να αναγνωρίσω και κάτι άλλο. Τι έκανε αυτή η σύνοδο στην οποία δεν πήγε ο Άγιος, αναγνώρισε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας να έχει εξαρχία, αυτό που ήταν εξαρχία, και μεταξύ των χωρών που θα είχε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ήταν και η λεγόμενη Μακεδονία, η δική μας, όχι η λεγόμενη, η δική μας Μακεδονία, ναι, αυτή που έχουμε εμείς, τη Μακεδονία, αυτή τη δίνανε στο Βούλγαρο, στη Σύνοδο το 48. Και είπε ο Άγιος, εγώ δεν παρουσιάζομαι. Δύο μόνον ήταν οι επίσκοποι που δεν πήγανε. Ένας από αυτούς που δεν έβαλε υπογραφή σε αυτά ήταν ο Άγιος Λουκάς. Να τα ξέρετε. Δεν είναι μόνο. Όχι, είναι και κάνετε γιατί πολύ ήταν καλά που το, ναι, κάνετε πολύ καλά που το καταθέτετε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρε Ευάγγελε. Ήταν να πολύ καλά κατατοπιστικά και θεολογικά αλλά και ιστορικά, ναι, αυτά που είπατε. Ιστορικά έχει σημασία όλο αυτό. Και ρεκάω τον Πατέρα Ανδρέα. Την ευχή σα. Καλή να είστε. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας. Να πω για τους τηλεθεατές. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο στο 2810-398-160 και 161, συζητούμε για τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό Συμφερουπόλεως. Πατέρα Ανδρέα, ακούσαμε πολλά περιστατικά και πώς πρέπει να ζητούμε το θαύμα. Σωστά. Όχι κάτι εξωπραγματικό, αλλά το ότι βοήθησε. Και μου έκανε εντύπωση ότι στο γιο του που θα ήθελε, ναι, να γίνει γιατρός, δεν κάνεις, γιατί ο γιατρός πρέπει να είναι κοντά στον άνθρωπο. Σωστά. Έτσι πρέπει, μας δείχνει το φωτεινό παράδειγμα του πατέρα και του παιδαγωγού και ιδιαίτερα του ιερέα, σαν πατέρες και σαν ποιμένας.
Ο Άγιος πίστεψε και εμπιστεύτηκε πάρα πολύ τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό το πρώτο μήνυμα που πήρε για την κλίση του ήταν ο θερισμός πολλής και οι εργάτες λίγοι. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, αποφάσισε να πει. Και σε όλη του τη ζωή είχε το άλλο ρητό στο μυαλό του. Αυτό που ο Χριστός είπε και μετά την Ανάστασή του. «Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρα της ζωής σας». Και γι' αυτό δεν τρόμαξε ή δεν κάμφθηκε από καμία κοσμική πίεση ή ακόμα και από ψευδαδέλφους και ψευτοσυνεργάτες. Ναι. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και είναι λαμπρό παράδειγμα για κάθε άνθρωπο που θέλει να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του και τον Θεό. Έγινε επίσημα Άγιος το 1995. Φαντάζομαι έπρεπε να πέσει πρώτο το καθεστώς και μετά να μπορέσει να γίνει. Όχι. Δεν έχει σχέση. Γιατί έγινε τόσο αργά μετά το 1961. Δεν γίνεται ένας Άγιος, αγιοκατατάσσεται. Ναι. Στη συνείδηση του λαού γίνεται Άγιος και στην συνείδηση και στην γνώμη του Θεού. Όλα αυτά τα 30 χρόνια, 34 από το 1961, φαντάζομαι θα καλλιεργούταν μέσα στη συνείδηση του λαού. Ναι, σωστά είναι αυτό. Όλος ο ρώσικος λαός τον αγάπησε και τον εκτίμησε και τον επικαλεί το σαν Άγιο, ακόμα και στην εποχή του που ζούσε. Και γι' αυτό, όπως είπε και ο πατέρας Ευάγγελος, ότι είχε και ελληνικές ρίζες. Είχε και ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Είχε ελληνικές ρίζες. Και γι' αυτό στην Ελλάδα ήδη αρχίζουν να χτίζουν πολλούς ναούς αφιερωμένους και να επικαλούμεθα. Ένας λόγος είναι αυτός. Σωστό. Αγάπησε την Ελλάδα και αγάπησε και όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακούσαμε ότι δεν είχε αυτή την ξενοφοβία που έχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά αγκάλιαζε τον όλον άνθρωπο, ανεξάρτητα από τις δοξασίες του και τις πεποιθήσεις του. Διακόνησε τους αρρώστους σαν να ήταν τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ναι. Δεν εμποδίστηκε από την οικογένειά του και τα παιδιά του, έστω και αν ήταν ορφανά, που πολλές φορές τους έγραφε στο ημερολόγιο του ότι προσεύχομαι για εσάς και το παράδειγμα το παίρνουμε από τον Χριστό και όχι από ανθρώπους. Ομολόγησε την πίστη του και δεν εκάμφθηκε από τους επένους και τα ψεύτικα λόγια, αλλά προτίμησε να περάσει δύσκολες κακουχίες και φυλακίσεις για να ομολογήσει Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να σας διακόψω. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο. Σεβασμιότατε, την ευχή σας από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Κύριε, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς είστε ένα πρόσωπο που συνδεθήκατε με τον Άγιο στην Ελλάδα. Αν κατάλαβα καλά, εσείς τον έχετε φέρει εδώ, τον κάνατε γνωστό. Εντάξει. Από το 1996 και εξής, έχω καταλάβει. Να μας πείτε λίγο. Πώς τον γνωρίσατε τον Άγιο, πώς ήρθατε σε επαφή με την φήμη, το όνομά του, τη ζωή του και σκεφτήκατε ότι έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε γνωστός εδώ? Ναι, κοιτάξτε, ήταν εντελώς, να μην πω τη λέξη τυχαία, πάντως απροσδόκητη η γνωριμία με τον Άγιο Λουκά. Ναι, ναι. Αυτό έγινε το 1996, όταν είχαμε πραγματοποιήσει μια εκδρομή στην σημερινή Ουκρανία. Και είχαμε φτάσει και στην Κρυμαία. Ναι. Είναι βέβαια πολλά τα περιστατικά. Θα σας πω μόνο αυτό ότι ήταν 15 Αυγούστου του 1996. Μόλις είχε γίνει η αγιοκατάταξη του Αγίου Λουκά, 4 μήνες πριν και η ανακομή του αληψάνου του. Και βρεθήκαμε στη Γιάλτα, τη γνωστή Γιάλτα, όπου λειτουργήσαμε ανήμερα της Παναγίας με τον νέο. Μας έδωσε την Άγιο Δεσπότης. Και στο τέλος, ένας ιερέας εκεί μας έδωσε ένα φυλάδιο, ένα βιβλίο του ναού με παλιές φωτογραφίες. Είχα μαζί μου τον κύριο Παπαζάχο, τον Μακαρίτο Παπαζάχο, τον καρδιολόγο, πνευματικό παιδί του πατρός Πορφυρίου. Και είδε μια φωτογραφία μεταξύ των άλλων, η οποία του έκανε εντύπωση. Είναι ο Άγιος Λουκάς, βγαίνει από τον ναό της Γιάλτας. Ρώτησε λοιπόν τον ιερέα και τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Εκεί ο ιερέας του είπε λίγα λόγια έτσι από τη ζωή του και ενθουσιασμένος, επειδή ήταν και γιατρός, έτρεξε να με προλάβει γιατί είχαμε φύγει με τα παιδιά εκεί τους εκδρομής. Ναι. Και μου λέει τη φράση, όπως ήταν και έτσι
είχε και ένα αστείο τόνο. Λέει, παππούλη, βγάλαμε λαβράκι. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό και αυτό. Θα ξεχωρίσει. Εγώ εκτουσιάστηκα βέβαια, αλλά θα είχε μείνει εκεί, για την άλλη μέρα φεύγαμε. Εάν δεν είχαμε επισκεφθεί ένα μοναστήρι με πολλές δυσκολίες, στο οποίο βρήκα ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Αγίου Λουκά. Γύρισα ενθουσιασμένος βέβαια πίσω. Το κακό είναι ότι περάσαμε δύο φορές έξω από τον Άγιο Λουκά, αλλά δεν ξέραμε και δεν πήγαμε να προσκυνήσουμε, ούτε να μάθουμε περισσότερα. Σε ένα χρόνο ξαναπήγα στη Ρωσία και βρήκα ένα δεύτερο βιβλίο, πάλι συμπτωματικά κι αυτό, έτσι. Ναι, και ναι, την τρίτη φορά πλέον ήξαμε τι είχα να κάνω και πήγα στην Κρυμαία με μια παρέα παιδιών και εκεί μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους, με τον Μητροπολίτη, με τον συγγραφέα του βιβλίου και με απλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν πνευματικά παιδιά του Αγίου Λουκά, ζούσαν ακόμα. Έτσι λοιπόν αυτό το υλικό μαζεύτηκε και έκανα την πρώτη γραφή. Κυκλοφόρησε το βιβλίο το 1999 τον Ιανουάριο. Ναι. Κάνει εντύπωση λοιπόν ότι σε ένα μήνα έχει εξαντληθεί 3.000 αντίτυπα. Το ξαναεκδίδουμε το ίδιο πάλι, τρίτη φορά. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες, λιγότερο σιγά 4 μήνες, κάνει 3 εκδόσεις. Το σταμάτησα τότε γιατί βρήκα και άλλο υλικό, το ξανάγραψα πάλι την αρχή. Και τελικά το ξανάγραψα περίπου 6 φορές, να φανταστείτε, αυτό το βιβλίο, που γινόταν συνέχεια ανάρπαστο. Εν τω μεταξύ έκανε την παρουσία του Άγιος με πολλά θαύματα και τα πρώτα που θα μπορώ να πω έγιναν στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Δύο εντυπωσιακά γεγονότα, τα οποία τα γράφω στο βιβλίο, δεν μην σας κουράσω τώρα. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά η φήμη να διαδίδεται και να κάνει έντονη την παρουσία του. Δηλαδή με εξέπληκτε κάθε μέρα που με περνάω παντού τηλέφωνο με θαυματουργές επεμβάσεις του Αγίου. Έτσι αυτή ήταν η γνωριμία, ναι, εντελώς συμπτωματικά, αλλά και απ' την άλλη πιστεύω ότι ήταν το χέρι του Θεού για να γίνει γνωστός αυτός ο μεγάλος Άγιος σε εμάς. Εντυπωσιάζει στη ζωή του και το μαρτύριο, δύσκολη, ναι, εποχή, αλλά ήταν, ναι, και αρχιερέας και γιατρός. Ναι. Πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ναι. Σίγουρα στη ζωή του αυτά όλα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο που εντυπωσιάζουν τον κόσμο. Ναι. Να μας πείτε 2-3 πολύ θαυμαστά σημεία από τη ζωή του. Ναι. Να γνωρίσουμε και καλύτερα τον Άγιο. Κοιτάξτε, το ένα να πω για την επιστήμη, ότι πραγματικά και οι γιατροί που διαβάζουν τη χειρουργική του ή την πορεία του στη χειρουργική εντυπωσιάζονται, γιατί είχε προχωρήσει πάρα πολύ την επιστήμη. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε εδώ στο πανηγύρι τον κύριο Τσιόδρα, ναι, ο οποίος μίλησε και για τον Άγιο Λουκά αλλά και για άλλα ιατρικά θέματα και είπε σε ένα σημείο, μου κάνει εντύπωση, ότι αυτό που σας λέω τώρα το ανακαλύψαμε τώρα, φέτος. Και ο Άγιος το είχε ανακαλύψει εδώ και 100 χρόνια. Α, ήταν και πολύ μεγάλος επιστήμονας δηλαδή και πρωτοπόρος. Ναι, πολύ μεγάλος επιστήμονας. Ναι. Φανταστείτε ότι έκανε όλες τις εγχειρήσεις, τα πάντα, κυρίως όμως τις πυογόνες λοιμώξεις που τότε ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά και έπρεπε να κάνει διάνεξη και παροχή δευστουπίου. Μετά έκανε πολύ τολμηρές επεμβάσεις, όπως η χειλεοπλαστική, σε ανθρώπους που είχαν τράχωμα, ήταν πολύ διαδεδομένα αυτή η αρρώστια και τυφλώνονταν, ναι, και έκανε εσωτερική μεταμόσχευση του χειλικού βλενογόνου και αποκαθιστούσε την όραση στους ανθρώπους. Σήμερα μου λένε στην Αθήνα, αν μπορούν να το κάνουν αυτό 2-3 γιατροί. Ναι. Και φανταστείτε με τα δείχνουν, μέσα εκείνη, ναι, της εποχής. Το άλλο είναι ότι το 1924, όντας στην εξορία, επιχείρησε την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Α. Ναι. Ναι, ναι. Το 1936 έκανε συνεχείς μελέτες για την αντιμετώπιση του πείου και είχε, χωρίς να το καταλάβει, ανακαλύψει την πενικυλίνη. Δυστυχώς δέχτηκε πολύ λάσπη από τους συνεργάτες του και συνελήφθη τότε πάλι και σταμάτησε τις έρευνες. Στον πόλεμο που ήταν σε νοσοκομεία στρατιωτικά, εφάρμοσε νέες μεθόδους να μην ακροτηριάζει τα τραυματισμένα μέλη και, ναι, των στρατιωτών. Και το όνομά του στη Σιβηρία έχει γίνει θρύλος, γιατί έφτασε σε 6.000 στρατιώτες.
Όλα αυτά βέβαια ήταν, είναι εντυπωσιακά για έναν άνθρωπο, ειδικά για έναν επιστήμονα. Ναι, όχι, δείχνει πόσο μπροστά ήταν και ως επιστήμονα, εκτός από την ναι. αγιότητά του. Ναι, βεβαίως. Γνωρίζουμε σε βασιμότητα κάτι, δεν έχουμε πει στη συζήτησή μας σήμερα για το τέλος του, πώς πέθανε, πώς έφυγε, που πρέπει να το προσέξουμε. Ναι, το τέλος, κοιτάξτε, είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ευτυχώς είχε γερή κράση, παρά τα βασανιστήρια που πέρασε, παρά τις κακουχίες. 11 χρόνια, φανταστείτε, φυλακή για εξορία. 11 χρόνια δέλεια, βέβαια, φυλακή για εξορία, ναι. Τα τελευταία χρόνια, το 1946, όταν μετατέθηκε στην Κρυμαία, είχε χάσει ήδη το φως του. Mm. Είχε και άλλα προβλήματα υγείας. Από το ένα μάτι, συγγνώμη, το φως του. Και το 1956 χάνει και, και το άλλο μάτι του. Μάλιστα. Οπότε παραμένει τυφλός. Δεν σταματάει όμως μέχρι την κοίμησή του να λειτουργεί και να κηρύττει. Το κήρυγμα το είχε πολύ ψηλά. Ναι. Έχουν σωθεί χιλιάδες κηρύγματα. Ένα φαινόμενο στην εκκλησία. Α, έχουν σωθεί και μάλιστα. Ναι, έχουμε ήδη βγάλει 4 τόμους, τώρα έχουμε έτοιμο και τον 5ο. Τώρα για το θάνατό του, κάνανε πάνω από τότε, είμαστε στην περίοδο του Χρουσόφ, ο οποίος ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο διωγμό κατά της εκκλησίας και ο Άγιος πονούσε πάρα πολύ γι' αυτό. Και λέει ότι ανησυχώ βαθιά. Θέλω να μου συντομέψουν τη ζωή. Γιατί κλείναν τους ναούς κλπ. Και φτάνουμε τα Χριστούγεννα του 60, όταν κάνει την τελευταία λειτουργία και την Κυριακή της Τηρήνης θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Μάλιστα. Μετά παραμένει πιο πολύ σπίτι του, γιατί ξέρει ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. Και 11 Ιουνίου 1961. Ανέπνευσε για τελευταία φορά, πρωί-πρωί, ήταν Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, σαν σήμερα ήταν μάλλον. Ναι. Των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, όμως ναι, δεύτερη Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων και ξεψύχησε. Βέβαια, οι αρχές δεν είπαν τίποτα, οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν χωρίς να φέρουν το μεγάλο αυτό νέο, αλλά κυκλοφόρησε και χιλιάδες άνθρωποι φτάσανε στην Σιφερούπολη να προσκυνούν το σκήνομά του. Μετά απαγόρευσαν την εκφορά του νεκρού στους κεντρικούς δρόμους, αλλά ο κόσμος επαναστάτησε και με τα πόδια τον πήγαν στο κημητήριο που κράτησε υπομπή 4,5 ώρες. Από εκεί και πέρα ο τάφος του έγινε, θα λέγαμε, κολυμβίδα του Σιλοάμ, πάρα πολλά θαύματα, και έτσι σε 35 χρόνια η Εκκλησία της Ρωσίας τον ανακήρυξε Άγιο. Σεβασμιότητα, αυτός ο τίτλος που έχει ως Συμφερουπόλεως, σε αυτή την επαρχία υπηρέτησε ποτέ σαν αρχιερέας ή όχι? Βεβαίως, ναι. Τελευταία χρόνια Συμφερουπόλεως και Κρυμαία. Συμφερούπολη είναι η πρωτεύουσα της Κρυμαίας. Μάλιστα. Και αν κατάλαβα, τα παιδιά του δεν τα είδε για πολλά χρόνια. Και μόνο με τα 11 που ήταν εξορία ή γνωρίζουμε κάτι για την οικογένεια. Τα παιδιά του βέβαια ευτυχώς τα μεγάλωσε μια νοσηλεύτρια που έγινε δεύτερη μητέρα του, χωρίς να παντρευτούν. Ναι. Ο Άγιος Μαχτήν, και τα μεγάλωσε με πολύ έτσι, φροντίδα, με πολύ πόνο και πέθανε η γυναίκα αυτή στο σπίτι του τελευταίου του γιου, του Βαλεντίνου, στην Οδυσσό. Ναι, είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ τα παιδιά. Να φανταστείτε ότι δεκαετία του 30 τα κάλεσαν στην αστυνομία και του επέβαλαν να υπογράψουν ότι αρνούνται τον πατέρα τους ως εχθρό του λαού. Τέτοια καταπίεση. Ναι, και μάλιστα το ένα παιδί έπαθε και νευρικό κλονισμό. Πώς δεν το κάνει αυτό? Σεβασμιότητα, αν σας ρωτούσα γιατί είναι τόσο αγαπητός και στην Ελλάδα ακόμα, τι θα μας λέγατε? Ναι, κοιτάξτε, είναι θαυμαστή η ζωή του. Όποιος διαβάζει το βίο του δεν μπορεί να μην συγκλονιστεί, ακόμα και άθεος να είναι. Ναι. Έτσι, το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, βλέπεις τη φλεβογερή αγάπη του για τον Χριστό. Και το ότι άφησε και οικογένεια και επιστήμη και τα πάντα, φτάνει να μην χάσει τον Χριστό. Αυτό που έχουν όλοι οι μάρτυρες. Το τρίτο βέβαια είναι και τα θαύματά του. Ναι, όπως ποτέ... ξέρετε, πάντα ένας θαυματουργός Άγιος θυμάται περισσότερο. Ναι. Τώρα που είναι γνωστή η φήμη του εκεί, εδώ, κάποιο περιστατικό που σας εντυπωσίασε πολύ σε σχέση με τον κόσμο, πώς τον πλησιάζει, έχετε να μας πείτε κάτι? Και εκεί ειδικά, αν θέλατε, και εδώ δεν έχουμε. Κοιτάξτε, και στο μοναστήρι του Σαγματά που ήμουν, αλλά και εδώ που έχουμε φτιάξει ωραίο έτσι ναό στο, κοντά στον Άπλιο, έχονται πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως έχονται πονεμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχονται με την ελπίδα της θεραπείας και πραγματικά έχουμε ζωντανά πολλά θαύματα του Αγίου. Ναι. Πλέον δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο αυτά που ακούω κάθε μέρα σχεδόν, ότι εμένα με θεράπησε εδώ και εμένα εκεί κλπ. Είναι πολύ συνδυσμένα πλέον αυτά.
Ναι. Βέβαια. Ότι έχει θεραπεύσει. Άρα οπότε τον κάνει και πάρα πολύ αγαπητό πόσο έχει θεραπεύσει τον κόσμο. Αλλά μου κάνει εντύπωση και εσείς και ο πατέρας Ευάγγελος είπατε όχι θαύματα, σημεία. Να μην ζητούμε. Γιατί ό,τι μας αναφέρατε είναι από περιστατικά πολύ συγκεκριμένα, θα έλεγα και πολύ ανθρώπινα πρακτικά, όχι κάτι από το υπερπέραν όπως έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές. Αλλά εντυπωσιάζει και το πόσο μεγάλος επιστήμονας είναι. Γιατί ο κύριος Σιόδρας, από ό,τι κατάλαβα, ως επιστήμονα τον βλέπει. Βέβαια. Και καλά, είναι πολύ πιστωτικός. Α, είναι πιστωτικός. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση τα θαύματά του, πώς ήταν η επιστήμη του, αν διαβάσει κανείς τη χειρουργική των πυωνών λοιμόξεων, το περίφημο αυτό σύγγραμμά του που διδάσκεται ακόμα στα πανεπιστήμια, εντυπωσιάζεται. Εγώ βέβαια δεν είμαι γιατρός, το διάβασα, προσπάθησα μερικά πράγματα να καταλάβω, αλλά οι γιατροί που ξέρουν τι γράφει μέσα, πραγματικά μένουν έκπληκτοι. Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατά το πλήρω και κυρίως ανθρώπινα και βιωματικά αυτό θέλαμε. Βέβαια, να έχουμε την ευχή. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας, την ευχή σας. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Αν θέλετε να πείτε κάτι με πολύ χαρά, ανέφερε ο Σεβασμιότητας και τα περιστατικά, αλλά και το πόσο τον πλησίαζε ο κόσμος, αλλά και το τι τράβηξε ως πρόσωπο στην οικογένειά του. Γιατί πολλές φορές αυτό μας ενδιαφέρει όταν ακούμε για έναν Άγιος. Οικογενειάρχες, οικογένεια, έχουμε παιδιά. Όλοι μας θέλουμε να αγιάσουμε, αλλά χωρίς κόπο. Χωρίς κόπο, ναι. Άκοπα. Ενώ ο Άγιος έκανε το αντίθετο. Μπαίνει μέσα στον κόσμο και στην οικογένεια με ένα σκοπό, να μην χάσει τον απόλυτο προσδοκισμό του κάθε χριστιανού, να φτάσει στον αγιασμό. Η προηγούμενη Κυριακή μας έλεγε το Ευαγγέλιο ότι εάν τις ομολογήσουμε έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του Θεού. Ναι, βέβαια. Εάν αρνήσει θέμη, θα τον αρνηθώ. Και αυτό το είχε κατά νου ο Άγιος, ας πούμε, και δεν δυσκολεύτηκε να απαρνηθεί και οικογένεια και συγγενείς και πολλές φορές και τον ίδιο τον εαυτό, για να μην στενοχωρήσει τον ίδιο τον Χριστό που πάντοτε αισθανόταν κοντά του. Ακόμα και τα μεγαλύτερα συγγράμματά του τα έγραψε κρατούμενο στις φυλακές και ευτυχώς του επέτρεψαν, λέει, να του δώσουν γραφική ύλη για να γράψει τα συγγράμματα τα οποία εκπλήττουν και τους σύγχρονους ερευνητάς ιατρούς. Η ζωή του είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, γιατί μπορεί κανείς να εντρυφήσει εύκολα σε κάθε έκδοση των βιβλίων του Σεβασμιωτάτου, αλλά και άλλα βιβλία που έρχονται από την Κύπρο και από άλλους συγγραφείς. Ακόμα αν διαβάσουμε και τα κηρύγματά του που μας είπε ο Σεβασμιότατος Νεκτάριος Αργολίδος, θα κοινωνήσουμε κι εμείς από τη ζέση της καρδιάς του και την φλόγα του κηρύγματός του, χωρίς να δειλιά μπροστά στα καθεστώτα και στις απειλές. Κάτι που υπάρχει στο βίο του, που δεν ήθελε ποτέ να βγάζει το ράσο. Ναι. Ήθελε πάντα με αυτό να μπαίνει και σε εκείνη τη δύσκολη εποχή. Αλλά και σήμερα ακόμα, και που σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δίωξη, ένας γιατρός ιερέας θα πει χωρίς το αντερί θα πει. Ναι. Δεν ήθελε ποτέ να το βγάζει. Είναι σαν να πούμε ότι ταυτίστηκε με το ράσο του, γιατί όσο τιμάς το ράσο, σε τιμάει και αυτό. Ναι, σωστά, βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση πόσο το τονίζουν οι βιογράφοι, την αγάπη για το ράσο. Ναι. Τα προβλήματα όλα αυτά που ανέφερε με τα παιδιά, τη δίωξη βέβαια, αλλά ότι και επίσημα πρόσωπα αναγκαζόταν να τον προσέξουν. Σωστά. Αυτό. Και πολλές φορές να τον επενέσουν ύπουλα για να του αποσπάσουν την σταθερή πίστη στον Χριστό και να το κάνουν ένα κοσμικό όργανο. Από τη μια μεριά να τον επενούν, και από την άλλη να τον απειλούν. Είναι οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο πονηρός. Ναι, υπάρχει και το ερώτημα ότι πώς μπορεί ένας γιατρός να είναι άνθρωπος πιστός ή ιερέας, αφού έχει την επιστήμη, έχει το σώμα, τι δουλειά έχει με την πίστη. Αλλά όχι μόνο τα συνδυάζει, αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος, έκανε πρωτοποριακές ιατρικές μεθόδους για την εποχή εκείνη. Οπότε και αυτό από μόνο του δίνει μια απάντηση. Πιθανόν είχε και το παράδειγμα των Αγίων Αναργύρων. Α, βέβαια. Που ήταν γιατροί και θεράπευαν και είχαν συνδυάσει την ιατρική, την επιστήμη με την πίστη και στην πρόνοια του Θεού.
Ως ανάργυρος αναφέρεται και ο ίδιος. Ακριβώς. Ήταν ανάργυρος. Νέος ανάργυρος εκκλησίας. Και η μονογραφία της εκκλησίας μας όταν αγιοκατάκτη τον λέει Ακέστορ, πρίτανης των Ακεστόρων. Είναι ο πρίτανης των γιατρών, Ακέστορ. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Θα κλείσουμε κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει να πείτε κάτι τελευταίο. Να έχουμε την ευχή του. Να πείτε εσείς και να έχετε τον τελευταίο λόγο. Εντάξει, όλα. Να έχουμε πάντοτε την ευχή του να πρεσβεύει για μας και να μην ζητούμε μόνο από τον Άγιο την σωματική μας υγεία, αλλά προπαντός να μας εδραιώνει στην πίστη και να, όπου αυτό που λέμε και σε κάθε λιθία λειτουργία, να μας δίδει εκτυπώτερα, μας φανερώνει στη ζωή μας την παρουσία του Θεού και την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, που πολλές φορές ενώ ζητούμε την υγεία του σώματος, αγνοούμε ή παραμελούμε να ζητήσουμε την ψυχική μας υγεία και την εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια του Θεού, που εξασφαλίζει κάθε επιτυχία και στην παρούσα ζωή, αλλά και προς τον αγιασμό μας πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω θερμά τον Πατέρα Ευάγγελο για όλα αυτά που είπε και τα πρακτικά βιωματικά. Το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, ο οποίος κατέθεσε μια πολύ ωραία μαρτυρία και συγκεκριμένη και ιστορική, αφού έκανε γνωστό τον Άγιο, αλλά και βιωματική κυρίως. Πατέρα Ανδρέα, θερμές ευχαριστήσεις που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλήσαμε για τον Άγιο Λουκά, ιατρό, επίσκοπο Σιμφεροπόλεως. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greek TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.